Μιχάλης Οδαμάκης κλείνει φέτος 25 χρόνια πορεία στον ασφαλιστικό κλάδο. Είμαστε σήμερα εδώ στο γραφείο του, στο γραφείο πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, για να μιλήσουμε λίγο για όλη αυτή την πορεία, αλλά και για τους ανθρώπους που έχετε εδώ. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Και ξεκινώντας, θέλω να ρωτήσω το εξής. Σας είδα αρκετά χαρούμενο. Είναι που είστε στην Εθνική Ασφαλιστική, στην πρώτη ασφαλιστική, ή επειδή ασφαλίζετε αρκετό κόσμο στην αγορά? Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, κοντά μας. Θέλω να πω ότι η παρουσία σας σήμερα είναι σε μια συγκυρία χρονική που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Όντως, πραγματικά κλείνω 25 χρόνια στον χώρο. Έχω ασφαλιστικά γενέθλια. Αυτά τα ασφαλιστικά γενέθλια για μένα γίνονται σε μια χρονική στιγμή όπου πραγματικά είμαι χαρούμενος για την πορεία της εταιρείας μου, πραγματικά είμαι χαρούμενος για την πορεία των συνεργατών μου και πραγματικά είμαι χαρούμενος όπου ολοκληρώνεται ένας ενάρετος κύκλος 25 ετών και ξεκινά ένας καινούριος, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε μια πολύ μεγάλη διάθεση και όρεξη για δημιουργία και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί. Αυτό το οποίο θέλω να πω λοιπόν είναι ότι βρίσκομαι στην ξεχωριστή εταιρεία αυτή που είναι η Εθνική Ασφαλιστική, όπου αυτό το διάστημα διανύει μια περίοδο ξεχωριστής παρουσίας με ασύλληπτα ρεκόρ για την εποχή, έχοντας κατακτήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κλάδου και γράφοντας τα ιστορικά ρεκόρ το ένα μετά το άλλο. Είμαστε περήφανοι λοιπόν γι' αυτό, και αυτό δεν είναι τυχαίο γεγονός. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο ξεκινάει και καταλήγει στην πολύ καλή συνεργασία από τη διοίκηση της εταιρείας μέχρι και τον τελευταίο ασφαλιστικό σύμβουλο. Στο πολύ καλό κλίμα, στις πολύ σωστές αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρθει και παίρνονται το τελευταίο διάστημα σχετικά με την πρόοδο και την υγιή μετάβαση της εταιρείας στη νέα εποχή, τις καινοτομίες που προκύπτουν μέσα από αυτή την εταιρεία, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι οι άνθρωποι της, όπου είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν καθημερινά και με το μόχθο τους έρχονται κοντά και φέρνουν και ενώνουν τις οικογένειες και τις κρατούν ενωμένες σε οτιδήποτε και αν προκύψει. Στο καλύτερο σενάριο, αλλά και στο χειρότερο. Γιατί η αποστολή μας είναι αυτή: να κρατάμε τις οικογένειες ενωμένες. Σε αυτή τη στιγμή λοιπόν θέλω να πω ότι και ο κύριος Κωνσταντάς, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της εταιρείας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, οφείλω να ομολογήσω, γιατί έχουμε περάσει καταστάσεις οι οποίες ήταν πάρα πολύ σοβαρές και σημαντικές καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τα χρηματοοικονομικά δρόμενα, αλλά και καταστάσεις που αφορούσαν την οικονομική κατάσταση στη χώρα μας. Όλες αυτές λοιπόν οι αποφάσεις θεωρώ ήταν πάρα πολύ σημαντικές και μας οδήγησαν σε πολύ σωστούς δρόμους και μονοπάτια. Ταυτόχρονα, στο κομμάτι των πωλήσεων, αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι η συνεργασία που έχουμε με τον κύριο Τάτσι και όλη τη διεύθυνση πωλήσεων μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα ανθρώπινο πρόσωπο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις πωλήσεις και ειδικότερα όταν έχεις επαφή επικοινωνία με κόσμο. Η συνεργασία μας λοιπόν είναι άψογη, είναι αρμονική και καταφέρνουμε καθημερινά να έχουμε μια επικοινωνία που μας οδηγεί να μπορούμε να ενώνουμε τα οράματά μας και ο καθένας με τη σειρά του να κατακτά απάτες κορυφές σε σχέση με το παρελθόν. Είμαι πολύ χαρούμενος λοιπόν, γιατί και οι πωλήσεις όντως πραγματικότητα είναι, έχουν αυξηθεί και οι συνεργασίες στο δικό μου το γραφείο με νέους επαγγελματίες είναι πραγματικά σε πολύ καλό επίπεδο και χρόνο με το χρόνο δημιουργούμε συνεχώς τη νέα γενιά ασφαλιστικών συμβούλων, όπου για μας είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή, 25 χρόνια πριν. Πώς μπήκατε στο χώρο? Μίλησε μας λίγο για όλη αυτή την πορεία. Εγώ μπήκα εντελώς πια στο χώρο. Και θα πω χαρακτηριστικά μου από τους ανθρώπους και αξίζει να αναφερθεί που δεν ήθελαν να ακούσουν για το συγκεκριμένο χώρο. Αυτό βέβαια γιατί δεν γνώριζα για τον χώρο. Τυχαία λοιπόν βρέθηκα σε μια εταιρεία ασφαλιστική, όπου είχα πάει να δώσω μια συνέντευξη για μια άλλη θέση και ξαφνικά διέκρινε κάποια κυρία ότι έχω κάποιες δυνατότητες επικοινωνιακές και κουβεντιάσαμε ή κάναμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, η πρώτη εταιρεία που εγώ ήρθα σε επαφή ήταν η ΑΖΕΦ Κόσμος στο ξεκίνημά μου. Δεν έκατσα, δεν συνεργάστηκε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ακριβόπουλο τότε που είχαμε συνεργαστεί και μου έδωσε, να το πω διαφορετικά, τα πρώτα μηνύματα και μου πέταξε τον πρώτο σπόρο της ασφάλισης και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Και στην πορεία αποφάσισα, εφόσον ήθελα να κάνω αυτή τη δουλειά, να κάνω μια έρευνα αγοράς. Τυχαία στον δρόμο μου λοιπόν βρέθηκε ο κύριος Άρης Τσούτσιας, όπου συνεργαστήκαμε και κάναμε μια κουβέντα πάνω σε μια μελλοντική προοπτική και ξεκίνησα στο γραφείο του κυρίου Τσούτσια. Έκτοτε λοιπόν τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Σαν ασφαλιστικό σύμβουλο είχα μια ξεχωριστή πορεία και πιστεύω ότι ο χώρος μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Όμως πάντα ήμουν ανήσυχο πνεύμα και αυτό το οποίο με διέκρινε από την αρχή που ξεκίνησα και μπήκα σε αυτή τη δουλειά είναι ότι έφερα κοντά μου νέους ανθρώπους, γιατί πίστευα πράγματι πάρα πολύ στη δουλειά μας και μπαίνανε στον χώρο των ασφαλιών. Αυτό λοιπόν σιγά σιγά εξελίχθηκε και αποφάσισα να κάνω αυτό το οποίο κάνω σήμερα,
να δημιουργώ λοιπόν προϋποθέσεις και να δημιουργώ νέες προοπτικές και να εξελίσσουμε ανθρώπους μέσα από τη δική μας δουλειά του μάνατζερ και του συντονιστή επαγγελματίων ασφαλιστικών συμβούλων. Εσείς λοιπόν με τη σειρά σας όλη αυτή την πορεία έχετε στρατολογήσει αρκετό κόσμο. Πόσους επαγγελματίες ασφαλιστές έχετε στρατολογήσει? Από αυτό το γραφείο λοιπόν έχουν περάσει τουλάχιστον 100 επαγγελματίες ασφαλιστικοί σύμβουλοι. Έχουν δημιουργηθεί 100 επαγγελματίες ασφαλιστικοί σύμβουλοι. Αυτό το γραφείο είναι φυτώριο νέων επαγγελματιών. Εμά το μότο μου είναι ότι δεν αγοράζουμε τους superstar, αλλά τους φτιάχνουμε. Εδώ λοιπόν είναι πραγματικά καθημερινά μια δημιουργική διαδικασία. Ξεκινάει και καταλήγει στο πώς θα μπουν νέοι άνθρωποι και πώς θα εξελιχθούν μέσα σε αυτό το χώρο. Έχουν λοιπόν 100 τουλάχιστον επαγγελματίες οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην αγορά δημιουργηθεί από εδώ. Έχουν δημιουργηθεί 3 γραφεία, 3 μονάδες παραγωγής, 3 διευθυντές με λίγα λόγια έχουν βγει από αυτό το γραφείο, από αυτή τη μονάδα, και ταυτόχρονα έχουν βγει 10 μάνατζερ οι οποίοι βρίσκονται εν ενεργεία και βρίσκονται σήμερα κοντά μας και είναι στην αγορά την ασφαλιστική εκπροσωπώντας με πολύ υψηλό πραγματικά επίπεδο τα δικαιώματα και τα συμφέροντα που απορρέουν από τις συνεργασίες που κάνουμε με τους ασφαλιστικούς συμβούλους όσο και τις εταιρείες μας. Τι είναι αυτό που λέτε σε νέους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν καριέρα στην εθνική ασφαλιστική και γενικότερα στο επάγγελμα? Λοιπόν, καταρχήν, όπως είπα και κουβεντιάσαμε πριν, ο θεσμός μας το τελευταίο διάστημα και τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ σοβαρός. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι χρειαζόμαστε άτομα τα οποία πραγματικά θέλουν να υπηρετήσουν τον άνθρωπο. Το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό. Η σοβαρότητα του θεσμού είναι, κατά την άποψή μου, το κυρίαρχο το οποίο θα πρέπει να μεταλαμπευτεί αυτή τη στιγμή στον οποιοδήποτε υποψήφιο νέο που θέλει να περάσει το κατόφλι του γραφείου μας ή της εταιρείας μας ή της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Το λειτουργήμα του Ασφαλιστικού Συμβούλου είναι ξεχωριστό. Το έντονο στοιχείο της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο πρέπει να προβληθεί και πρέπει να καταλάβει ο καθένας ότι θα πρέπει να εκπροσωπήσει τα δικαιώματα του πελάτη, του υποψήφιου πελάτη και του καθενός που βρίσκεται κοντά μας με πολύ επαγγελματισμό, αλλά ταυτόχρονα και με πολύ διάθεση. Επίσης, θα πρέπει να είναι άτομο το οποίο είναι φιλόδοξο, θα πρέπει να είναι άτομο το οποίο έχει όρεξη για δημιουργία, θα πρέπει να είναι άτομο το οποίο θέλει να προχωρήσει, θέλει να εξελιχθεί και ένα άτομο το οποίο θα πρέπει να μελετήσει αρκετά. Θα πρέπει να διαβάσει, γιατί το επάγγελμά μας έχει αναβαθμιστεί, έχει προχωρήσει, έχει εξελιχθεί και είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν μπορεί να σταθεί οποιοδήποτε δεν έχει διάθεση για εξέλιξη, αλλά ταυτόχρονα και για αέναη μελέτη. Κύριε Αδαμάκη, ήθελα να σταθώ λίγο εδώ και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν υποθέσουμε ότι έρχεται ένας νέος άνθρωπος που τον ενδιαφέρει να μπει στο χώρο και σας ζητάει να τον εκπαιδεύσετε, να τον στρατολογήσετε, μάλλον να τον εκπαιδεύσετε και να τον βάλετε στο χώρο. Είναι μια απλή διαδικασία, δηλαδή έρχεται, ξεκινάει αύριο το πρωί, περνάει κάποια συνέντευξη, πώς γίνεται? Η διαδικασία πλέον δεν είναι καθόλου απλή. Πρώτον, ο χρόνος ο οποίος καταναλώνει ο καθένας μας και επενδύει σε έναν νέο άνθρωπο πρέπει να είναι πάρα πολύ για να μπορέσει να πετύχει. Και τουλάχιστον το δικό μας το γραφείο θα πω το εξής, ότι είμαστε κοντά του και είμαστε 24 ώρες κοντά του μέχρι να ανοίξει τα φτερά του. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περάσει από μια διαδικασία επιλογής η οποία είναι αρκετά αυστηρή και για εκείνον έτσι ώστε να μην χάσει τον χρόνο του και αν δεν είναι κατάλληλος να μην ταλαιπωρηθεί, αλλά και για μας να μπορέσουμε να ξέρουμε αν πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, όσο μπορεί να γνωρίζει κάποιος, είναι ο κατάλληλος για να περάσει την επόμενη φάση όπου και θα σταλεί για να εκπαιδευτεί και ταυτόχρονα να πιστοποιηθεί μέσα από τους κόλπους της εταιρείας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πάμε να ακούσουμε μερικούς από τους ανθρώπους που έχετε εκπαιδεύσει και σήμερα είναι πρώτοι ασφαλιστές και στο γραφείο σας και στην εταιρεία και κάποιους από τους διευθυντές που έχετε δημιουργήσει εδώ πέρα. Ναι. Πάμε να τους ακούσουμε. Ξεκίνησα πριν 13 χρόνια. Αρφωμή ήταν μια γνωριμία φιλία με τον Γιάννη τον Αδαμάκη, τον αδερφό του κ. Μιχάλη του Αδαμάκη που είναι ο διευθυντής του γραφείου. Έγινε μια συνάντηση και μου είπε τα πλεονεκτήματα για το κομμάτι του ασφαλιστικού συμβούλου. Τον εμπιστεύτηκα, γιατί είδα και τι άνθρωπος είναι και έτσι ακολούθησα αυτό το επάγγελμα. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να καταφέρνει κάποιος επιτυχίες και να είναι ανάμεσα στο πάνθεον, στους πρώτους? Ταυτόχρονα είναι δύσκολο, αλλά μπορεί ταυτόχρονα και να γίνει και εύκολο. Διότι αν υπάρχει ο καθένας καθιερώσει ένα πρόγραμμα στη δουλειά του, μπορεί τη δυσκολία να την κάνει ευκολία. Εγώ έχω ένα πρόγραμμα που δεν με επηρεάζουν οι καθημερινότητες, διότι πρέπει να είμαι αφοσιωμένος στον πελάτη και έτσι έχω και αυτό που έχω πουλήσει εισαγωγικά στους πελάτες μου, ότι είμαι 24 ώρες το 24ωρο παρόν. Το εννοώ αυτό γιατί στα προγράμματα υγείας εμείς θεωρούμαστε εισαγωγικά οικονομικοί γιατροί.
Έτσι έχω καθιερώσει ότι είμαι παρόν 24 στο 24 μαζί τους. Η Εθνική Ασφαλιστική για μένα είναι μια, όχι μόνο για μένα αλλά για όλους, είναι μια σημαντική εταιρεία, γιατί εγώ που το βλέπω και εσωτερικά από μέσα έχει και ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Ειδικά στο κομμάτι το δικό μου, του Ασφαλιστικού Συμβούλου, είναι που το στηρίζει, τον εκπαιδεύει και ταυτόχρονα και εμείς τον πελάτη που πάμε και λέμε ότι υπερχόμαστε, είμαστε σύμβουλοι της Εθνικής Ασφαλιστικής, εδραιώνουμε μια εμπιστοσύνη βάσει του ονόματός της Εθνικής Ασφαλιστικής. Τώρα, τι σημαίνει να δουλεύει κανείς στο γραφείο του Μιχάλη του Αδαμάκη? Κανονικά πάμε να μιλάμε 2 ώρες για αυτό το κομμάτι. Είναι ένας άνθρωπος που είναι κοντά στον ασφαλιστικό σύμβουλο, τον στηρίζει με όλες τις δυνάμεις. Δεν σας κρύβω ότι κατά ένα ποσοστό και εγώ, αν δεν είχα κοντά μου τον Μιχάλη τον Αδαμάκη και ταυτόχρονα τον Γιάννη τον Αδαμάκη, να με στηρίξουν στα πρώτα μου βήματα, ίσως να μην πετύχαινα αυτά που έχω πετύχει μέχρι στιγμής. Για μένα είναι πολύ σημαντικό οι καινούργιοι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με τον κλάδο του Ασφαλιστικού Συμβούλου να πάρουν τη γνώμη του κύριου Μιχάλη, του Μιχάλη του Αδαμάκη. Ποιος ήταν ο λόγος που μπήκατε στο χώρο? Τυχαίος ο λόγος. Ήταν μια καθαρά σύμπτωση την οποία έτυχε να δουλεύω μαζί με τον Γιάννη τον Αδαμάκη σε μια εταιρεία και εκείνη την εποχή είχα μια επιχειρηματική αναζήτηση. Έψαχνα να βρω το δρόμο μου στο τι θα ακολουθήσω στη μετέπειτα πορεία μου. Ο Γιάννης εκείνη την εποχή μου πρότεινε το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Συμβούλου. Εν αρχή να πω την αλήθεια, ήμουνα κάπως επιφυλακτικός. Εν συνεχεία όμως, ερχόμενος εδώ και μιλώντας τότε με τον Μιχάλη τον Αδαμάκη, διέκρινα την ευκαιρία που είχε ο χώρος, τις προοπτικές εξέλιξης και ασχολήθηκα με αυτό το επάγγελμα. Τι θα πει κανείς να δουλεύει για την Εθνική Ασφαλιστική? Ηγέτιδα της αγοράς. Το μεγαλύτερο brand name που μπορεί να ανοίξει όλες τις πόρτες, να μπούμε σε όλα τα σπίτια, όντως μια ελληνική εταιρεία, αφού γκράζεται τις ανάγκες που έχει ο Έλληνας. Δημιουργεί προγράμματα στα σημερινά δεδομένα και μας δίνει τη δυνατότητα ο καθένας στην ελληνική κοινωνία να μπορέσει να καλύψει μια ανάγκη την οποία έχει εκείνος και η οικογένειά του. Τώρα, τι σημαίνει Μιχάλης Αδαμάκης για εσάς? Κεφάλαιο ζωής ο Μιχάλης για μένα. Ήταν ο άνθρωπος που με ενέπνευσε, που με στήριξε, που με υποστήριξε στο ξεκίνημά μου, δίνοντάς μου βάσεις, δίνοντάς μου εκείνες τις προοπτικές ώστε να εξελιχθώ στο επάγγελμα και να φτάσω μέχρι την βαθμίδα που είμαι σήμερα. Τι σημαίνει κάποιος να κάνει επιτυχίες και να κυνηγάει πάντα τους στόχους? Πόσο εύκολο και δύσκολο είναι και πώς το καταφέρνετε εσείς? Το να κυνηγάει κάποιος τους στόχους είναι μια συνεχή πρόκληση, είτε για τη ζωή του είτε για το επάγγελμά του. Κυνηγώντας τους στόχους, ειδικά στο δικό μας το επάγγελμα, σου δίνει τη δυνατότητα καθημερινά να εξελίσσεσαι. Η δυσκολία δεν υπάρχει. Υπάρχει, το πιστεύω, η ορμή που έχεις μέσα σου ώστε να καταφέρεις να κάνεις τα πράγματα να συμβούν. Άρα δυσκολία σε κανένα κομμάτι. Είμαι 30 χρόνια στο χώρο. Τώρα τον Γενάρη κλείνω και εγώ τα 30 μου χρόνια. Ξεκίνησα από άλλο γραφείο. Εδώ και 10 χρόνια έχω έρθει με τον Μιχάλη τον Αδαμάκη. Όταν συναντήθηκα μαζί του, ήταν αυτός ο οποίος μου έδωσε το κίνητρο για να έρθω πλέον να δουλέψω μαζί του. Και είδα πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με το γραφείο το οποίο δουλεύω εγώ. Εδώ οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι είναι τελείως διαφορετική η κατηγορία που ανήκουν από αυτή της αγοράς βασικά. Έτσι. Δηλαδή, πώς είναι μια καθημερινότητα? Η καθημερινότητα εδώ, η καθημερινότητα ξεκινάει από τις 8.30 το πρωί με meeting του manager. Έτσι ξεκινάμε εμείς, θα πιούμε τον καφέ μας, θα οργανώσουμε την ημέρα μας, θα κάνουμε συνάντηση με τους ασφαλιστικούς συμβούλους και συνήθως έχουμε πρωινό meeting όπου είναι πάντα εκπαιδευτικού χαρακτήρα για να μπορέσουν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους, να είναι πάντα έτοιμοι να απαντήσουν σε οτιδήποτε ζητήσει ο πελάτης. Και από εκεί και πέρα μετά ξεκινάμε τις δραστηριότητες, που οι δραστηριότητες εδώ έχουν να κάνουν με εποπτεία, έχουν να κάνουν με υποστήριξη, έχουν να κάνουν με επίδειξη, με οτιδήποτε χρειάζεται ένας ασφαλιστικός σύμβουλος. Τι σημαίνει Εθνική Ασφαλιστική για εσάς? Για μένα Εθνική Ασφαλιστική είναι το δεύτερο σπίτι μου. Όπως καταλαβαίνεις, μετά από 30 χρόνια, εδώ έφτιαξα το όνομα που έφτιαξα, εδώ μεγάλωσα τα παιδιά μου, απόκτησα ό,τι έχω αποκτήσει. Για μένα είναι ιστορία η Εθνική Ασφαλιστική. Θεωρώ ότι είναι η μοναδική εταιρεία που μπορεί να δώσει εμπιστοσύνη και σιγουριά. Για μένα ο Μιχάλης είναι μέντορας. Όλοι όσοι μιλούν με τον Μιχάλη και έρχονται σε επαφή με τον Μιχάλη, με αυτό το πάθος που έχει, τους το μεταδίδει
και μπορώ να πω ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του για να υποστηρίξει τους συνεργάτες του. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσει να δώσει λύσεις σε πάρα πολλά προβλήματα. Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι εδώ είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και σίγουροι ότι όλα τους τα θέματα, ό,τι και αν προκύψει στους πελάτες τους, θα λυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για μένα. Ο Μιχάλης Οδαμάκης είναι εγγύης. Εντάξει, ο Μιχάλης Οδαμάκης είναι ο δάσκαλός μου. Είναι αυτός που μου έμαθε τι σημαίνει να είσαι ασφαλιστικός σύμβουλος και μου μαθαίνει. Είναι δίπλα μου στις δυσκολίες. Σε κάθε τι που με προβληματίζει, σε κάθε εμπόδιο είναι δίπλα μου. Πάντα το ρωτάω. Πάντα η πόρτα του είναι ανοιχτή για εμένα. Είναι ο διευθυντής μου, είναι ο μέντορας μου, είναι με λίγα λόγια αυτός που μου έμαθε και που μου μαθαίνει τη δουλειά. Το τι σημαίνει να είσαι επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος. Η αφορμή ήταν από έναν συνάδελφό μου στην προηγούμενη εταιρεία που δούλευα. Βλέποντας τον και επειδή είναι φίλος μου, έβλεπα ότι καταφέρνει και πετυχαίνει κάποια πράγματα μέσα από τον ασφαλιστικό χώρο και με έφερε σε επαφή με το γραφείο που συνεργάζεται. Με ενέπνευσε, μου δώσε ένα όραμα, μου δώσε τη μεγάλη εικόνα, το πώς μπορεί να εξελιχθεί ένας επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος και να κάνει πάρα πολλά, να πετύχει πολλά πράγματα μέσα από αυτή τη δουλειά. Εγώ μετά τις σπουδές μου σαν ηλεκτρονικός ξεκίνησα την καριέρα μου στο κομμάτι αυτό, αλλά είδα ότι με τράβηξε κάτι άλλο. Έβλεπα τα βήματα του αδερφού μου, την εξέλιξή του και την πορεία του πάνω στον χώρο των ασφαλιών και μου είχαν κλικ και εμένα και μπήκα στον χώρο αυτό, δειλά-δειλά, το 2002 και εσείως είμαι 17 χρόνια. Πώς είναι να δουλεύει κανείς με τον αδερφό του? Απαιτητικό και δύσκολο, γιατί σίγουρα οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες, γιατί κρινόμαστε περισσότερο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο. Άρα είναι και όμορφο, γιατί σίγουρα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι η οικογένειά μας, αλλά και απ' την άλλη οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Πώς καταφέρνετε αυτές τις επιτυχίες που καταφέρνετε και πώς είναι και μια καθημερινότητα στο γραφείο εδώ? Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά έρχονται με πολλή δουλειά και πολύ κόπο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η καθημερινότητά μας, ερχόμαστε το πρωί 8 η ώρα. Κάνουμε τα meeting μας και μετά κάνουμε τη συγκέντρωση με τους ασφαλιστές και την εποπτεία παρακολούθηση για την καθημερινότητα των ασφαλιστικών συμβούλων. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει τις δουλειές του. Η δικιά μας δουλειά είναι η υποπτία υποστήριξη και στρατολόγηση των ασφαλιστικών συμβούλων. Η δουλειά των ασφαλιστικών συμβούλων είναι νέες εργασίες όσον αφορά τα ασφαλιστικά θέματα. Υπάρχει κόσμος που θέλει να μπει στο χώρο? Είναι εύκολο, δύσκολο? Τι βλέπετε? Πιστεύω ότι υπάρχει, αλλά θέλει περισσότερη προσπάθεια από τη δικιά μας την πλευρά. Να ανακαλύψουμε αυτούς που πραγματικά κάνουν, ταιριάζουν και έχουν τα στοιχεία να μπουν στο χώρο. Αλλά αν δεν κάνουμε εμείς τις κινήσεις, σίγουρα δεν θα έρθουν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι. Άρα πρώτα είναι η δικιά μας η ενασχόληση πάνω στο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, στο κομμάτι της στρατολόγησης και στην εξεύρεση νέων υποψηφίων συνεργατών, και πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που σίγουρα έχουν και ταλέντα, έχουν και τη μόρφωση και το επίπεδο να κάνουν το επάγγελμα αυτό. Γιατί έχετε επιλέξει να κάνετε την καριέρα σας με την Εθνική Ασφαλιστική και τι σημαίνει η Εθνική Ασφαλιστική για σας? Θεωρώ αυτή τη στιγμή είναι ο leader της αγοράς, είναι η οικογένειά μας, είναι η δεύτερη οικογένειά μας, είναι ελληνική και είναι και αυτό πάρα πολύ μεγάλο στα θετικά. Εκπέμπει σιγουριά στον πελάτη και στον συνεργάτη σίγουρα. Ξέρει ότι δεν πρόκειται ποτέ να προδοθεί ούτε ο πελάτης ούτε ο συνεργάτης και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε να είμαστε στην Εθνική Ασφαλιστική. Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα ακούσαμε. Τι ασφάλειες τώρα κάνει το γραφείο Αδαμάκη και οι ασφαλιστές σας? Εμείς εξειδικευόμαστε στον κλάδο ζωής. Όμως θέλω να πω το εξής, ότι έχουμε και μια πολύ μεγάλη εξειδίκευση στο κομμάτι της εξασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων. Δουλεύουμε λοιπόν τα πάντα. Σκοπός και στόχος μας να βρεθούμε μπροστά στον πελάτη, πάνω απ' όλα είναι να καταγράψουμε σωστά τη μελέτη διερεύνησης των αναγκών. Αυτό για μας είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας. Είναι κάτι το οποίο το εφαρμόζουμε πάρα πολλά χρόνια και έτσι μας δίνει τη δυνατότητα, μας δίνει τη ευκαιρία και δίνει και τη δυνατότητα στον πελάτη να κάνει κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν έκανε. Να κάνει κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό. Άρα λοιπόν εμείς πηγαίνουμε συμβουλευτικά, επικοινωνούμε με τον πελάτη
βλέπουμε ποιες είναι οι ανάγκες του και από εκεί και πέρα ξεκινάμε να κάνουμε κάτι το οποίο στο παρελθόν ξέρουμε πάρα πολύ καλά δεν γινόταν. Γινόταν η πώληση ενός ασφαλιστικού προϊόντος ή προγράμματος και δεν γινόταν μία σε βάθος ανάλυση των αναγκών. Αυτό λοιπόν μας έχει οδηγήσει να μπορούμε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε προοπτικές ξεχωριστές όχι μόνο για τον κλάδο ζωής, αλλά και το κομμάτι των γενικών ασφαλίσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι πελάτες μας είναι πολλοί από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της χώρας, πάρα πολλά εργοστάσια. Έχουμε πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πάρα πολλά αυτοκίνητα και ταυτόχρονα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε προχωρήσει και σε κλάδους που μέχρι τώρα δεν είχαν αγγίξει οι περισσότεροι που λειτουργούν στον κλάδο μας. Αστικών ευθυνών, εξειδικευμένων ασφαλίσεων που αφορούν περιβαλλοντολογικούς κινδύνους κ.ο.κ. Όλη αυτή λοιπόν η διαδρομή μας έχει οδηγήσει να μπορέσουμε να αντλήσουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από οπουδήποτε αυτή και αν έρχεται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον συνεργάτη μας, ο οποίος εκπαιδεύεται πάνω σε αυτή τη διαδικασία και καταλαβαίνει ότι η ασφάλιση του πελάτη δεν είναι μόνο η εξασφάλιση της νοσοκομιακής του περίθαλψης που στο παρελθόν ήταν και παραμένει να είναι πολύ σημαντική ανάγκη, αλλά είναι πάρα πολλά άλλα σοβαρά θέματα και ίσως το κυρίαρχο για μένα είναι η εξασφάλιση της οικογένειας. Το πώς θα παραμείνει λοιπόν η οικογένεια ενωμένη στο χειρότερο που μπορεί να προκύψει, αλλά και στο καλύτερο. Τι εννοώ με αυτό? Πολύ σημαντικό κομμάτι λοιπόν είναι το πώς θα δημιουργηθεί το περιβάλλον την επόμενη μέρα όταν η οικογένεια χάσει τον προστάτη, να μπορέσει να προχωρήσει, να εξελιχθεί, να καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να στηριχθούν και την επόμενη μέρα, αν μη τι άλλο, πέρα από το συναισθηματικό φορτίο το οποίο δεν μπορεί να το πάρει κανένας, να έρθει και το οικονομικό φορτίο το οποίο θα ενισχύσει το συναισθηματικό. Αυτό λοιπόν να μπορέσουμε εμείς και το απομονώσουμε και καταφέρουμε και βοηθήσουμε είναι ότι καλύτερο. Ερχόμενος στο γραφείο σας παρατήρησα ότι έχετε μια μεγάλη συλλογή από βραβεία. Ήθελα να μου πείτε όταν τα βλέπετε ποια είναι η σκέψη που έρχεται στο μυαλό σας. Κάποια από αυτά τα βραβεία είναι βραβεία τα οποία τα έχω κατακτήσει έναν ασφαλιστικό σύμβουλος. Όμως τα πιο σημαντικά βραβεία είναι αυτά τα οποία έχουν κατακτηθεί μέσα από μια ομαδική προσπάθεια. Αυτό το οποίο μου έρχεται στο μυαλό για το καθένα ξεχωριστά είναι μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο κάθε φορά που κοιτάζει το καθένα, όπου κάναμε ένα συγκεκριμένο αγώνα, κάναμε μια συγκεκριμένη προσπάθεια και στο μυαλό μου έρχονται μόνο ευχάριστες μνήμες, συγκλονιστικές εμπειρίες, αναμνήσεις με τους ανθρώπους μου και αυτά τα οποία έχουμε υπηρετήσει και υπηρετούμε και θα υπηρετούμε για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να πω λοιπόν ότι η μεγαλύτερη μου ευχαρίστηση είναι αυτά τα βραβεία τα οποία έχουμε κατακτήσει όλοι μαζί σαν ομάδα. Και αυτά τα βραβεία για μένα είναι τα σημαντικότερα. Γιατί η δύναμη της ομάδας, και θέλω να το τονίσω, είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δύναμη του ατόμου. Ποτέ θα μπορούσα να φτάσω εδώ που έχω φτάσει αν δεν είχα κοντά μου εκλεκτούς συνεργάτες, ίσως από τους καλύτερους συνεργάτες στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Και αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή όταν μιλάω για αυτούς και θέλω να πω ότι πέρα από οτιδήποτε άλλο, πάνω απ' όλα εδώ είμαστε μια οικογένεια και ο καθένας στα πλαίσια του ρόλου του ακολουθεί συγκεκριμένα πράγματα με σκοπό πάντοτε όμως να προχωράμε και να εξελισσόμεθα όλοι μαζί. Πόσο εύκολο είναι κανείς να διοικεί ανθρώπους? Από τη στιγμή λοιπόν που αγαπάει τους ανθρώπους, τα πράγματα πιστεύω ότι είναι απλά. Αν υπηρετήσεις τον άνθρωπο, όλα τα υπόλοιπα έρχονται από μόνα τους. Τα πάντα μεταμορφώνονται. Πάνω απ' όλα λοιπόν πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους. Πρέπει να δίνεις ένα κομμάτι από τον εαυτό σου. Διότι πάντοτε εγώ έλεγα ότι έχω τα βιολογικά μου παιδιά, αλλά έχω και τα επαγγελματικά μου παιδιά. Και πρέπει να πληρωθεί ένα τίμημα. Και αυτό το τίμημα, όταν θες να δημιουργείς τη νέα γενιά επαγγελματιών ασφαλιστικών συμβούλων, ναι, είναι υψηλό. Το καταλαβαίνω. Όμως αυτή είναι και η ομορφιά, αυτή είναι η δυσκολία και αυτή είναι και η διαφορετικότητα στο επάγγελμα το οποίο κάνουμε. Αυτό λοιπόν πιστεύω είναι κάτι ξεχωριστό, δεν είναι απλό, γιατί όταν ξεκινάς και εμπιστεύεται κάποιος την ζωή του στα χέρια σου, θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ σοβαρός, θα πρέπει να είσαι προσεκτικός και θα πρέπει να δώσεις ένα κομμάτι από τον εαυτό σου. Θέλω λοιπόν να πω και να σταθώ σε αυτό πραγματικά για το πώς αισθάνομαι όταν ξεκινά ένας επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος. Έχω κάνει τουλάχιστον 200 με 300 καινούργια ξεκινήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος κοντά μας και δίπλα στο μάνατζερ του γραφείου μας κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Όμως εμείς κάθε φορά που μπαίνει κάποιος καινούριος βιώνουμε ακόμη ένα καινούριο ξεκίνημα. Αυτό τουλάχιστον συμβαίνει σε εμάς. Γιατί όταν υπηρετείς τους ανθρώπους αυτούς και ξέρεις ότι η επόμενη μέρα του για να μπορέσει να είναι πετυχημένη πρέπει να αφοσιωθείς, πρέπει να δώσεις την ψυχή σου, πρέπει να δώσεις χρόνο, πρέπει να επενδύσεις και ταυτόχρονα πρέπει να τον οδηγήσεις με ασφάλεια σε οικονομική επιτυχία αλλά ταυτόχρονα και σε επαγγελματική καταξίωση, αυτό είναι ένα τίμημα το οποίο καταλαβαίνει είναι ψηλό και για τους δύο αλλά για εμάς κάθε φορά που είμαστε στο επίπεδο του manager είναι πολύ μεγαλύτερο.
Όμως έτσι είναι τα πράγματα, επιλογές είναι αυτές και δεν είναι μια δουλειά που είναι εύκολη. Αυτή λοιπόν είναι και η μεγάλη πρόκληση της μέρας μας, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι λίγοι επαγγελματίες, μάνατζερ, που δημιουργούν τη νέα γενιά επαγγελματιών ασφαλιστικών συμβούλων. Άλλωστε η αγορά μας τα τελευταία χρόνια αισθάνομαι ότι χωλαίνει από αυτό. Λίγοι μπαίνουν στο χώρο μας και οι μελέτες δείχνουν ότι γερνάνε πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα οι επαγγελματίες ασφαλιστικοί σύμβουλοι που βρίσκονται κοντά μας. Αυτή η ανανέωση λοιπόν είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλό, όμως έχει και την ομορφιά του και έχει και το στοιχείο της πρόκλησης. Πρέπει να σκοτώσεις λοιπόν αυτό το οποίο υπηρετούσες στο παρελθόν, το προσωπικό σου συμφέρον, το οποίο έρχεται μέσα από τη δική σου προσπάθεια για να πουλήσεις και να κερδίσεις και να κοιτάξεις πάνω απ' όλα πώς θα αξιοποιήσεις το συνεργάτη σου με κριτήριο και γνώμονα πρωταρχικά το δικό του το συμφέρον και τη δική του καταξίωση και την επαγγελματική του αναρρίχηση. Όταν συναναστρέφεστε με ανθρώπους γενικά στον προσωπικό σας χρόνο κτλ., ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που βλέπετε σε αυτούς που θεωρείτε ότι αξίζει τον κόπο να τους προσεγγίσετε και να τους μιλήσετε για το επάγγελμά μας? Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω είναι και ταλέντο, είναι και χάρισμα ενός μάνατζερ και να μπορεί να διακρίνει άτομα τα οποία κινούνται γύρω του και έχουν αυτή τη δυνατότητα. Όμως, μετά από λίγο χρόνο, από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση και μεράκι, ο καθένας νομίζω μπαίνει στη διαδικασία. Αυτό το οποίο πρέπει να δεις και να διακρίνεις καταρχήν είναι ένα άτομο το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει. Αν ένα άτομο το οποίο μπορεί να σταθεί μπροστά σε ένα υποψήφιο πελάτη και να αρθρώσει λόγο, ο οποίος έχει αρχή, μέση και τέλος, μπορείς να δεις και να διακρίνεις από την πορεία του διερευνώντας και συζητώντας και επικοινωνώντας πώς ακριβώς έχει ξεκινήσει, τι ακριβώς έχει πετύχει μέχρι τώρα, πού βρίσκεται και αν δεν βρίσκεται κάπου, τι θα ήθελε να κάνει και πού θα ήθελε να βρεθεί. Επιπλέον μπορείς να δεις το πώς κινείται, πώς περπατάει, το πώς γενικότερα λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικότητας. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάτι το οποίο σε κάνουν να ενδιαφερθείς και να ξεκινήσεις μια κουβέντα ή ταυτόχρονα να σου κινήσει το ενδιαφέρον κάποιος με σκοπό να επιδιώξεις να το γνωρίσεις για να μπορέσεις να συνεργαστείς μαζί του ή να του μεταλαμπαδεύσεις αυτή την ιδέα. Κύριε Αδαμάκη, στην αρχή της κουβέντας μας είπατε ότι όταν μπήκατε στο χώρο κάνατε μια έρευνα αγοράς και καταλήξατε στην Εθνική Ασφαλιστική. Τι σημαίνει για εσάς Εθνική Ασφαλιστική και γιατί Εθνική Ασφαλιστική? Η Εθνική Ασφαλιστική είναι το σπίτι μας. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας. Επειδή εγώ μπήκα πάρα πολύ μικρό στο χώρο, λοιπόν, δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς την Εθνική Ασφαλιστική και δεν με θυμάμαι, να το πω διαφορετικά, χωρίς την Εθνική Ασφαλιστική, μια και ζούμε πάρα πολλές ώρες κοντά της και θέλω να πω ότι είμαι πραγματικά συγκινημένος γιατί όμορφες στιγμές, ξεχωριστές στιγμές, ακόμη και τις ομορφότερες στιγμές της ζωής μου, όπως είναι και η γέννηση των παιδιών μου, τις έχω συνδυάσει με τη συνεργασία μου με την Εθνική Ασφαλιστική, γιατί όλα είναι γύρω και κινούνται από αυτήν. Πραγματικά είναι ξεχωριστή η εταιρεία μας. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι περήφανος που είμαι σε αυτή την εταιρεία και την εκπροσωπώ. Είμαι βέβαιος ότι και τα επόμενα χρόνια θα καταφέρει να κάνει πράγματα αντίστοιχα με αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι σήμερα και ταυτόχρονα θέλω να αισθάνομαι αισιόδοξος ότι αυτή η πορεία θα συνεχίσει και θα είμαστε πάλι μπροστά και θα είμαστε ακόμη και μπροστά από τις εξελίξεις, μια και από ό,τι έχουμε τα τελευταία διάστημα κουβεντιάζουμε και συζητάμε, πρόκειται να υλοποιηθεί το κομμάτι ή όχι της πώλησης της εταιρείας μας. Οπότε λοιπόν είναι για μας ξεχωριστή η στιγμή αυτή και θα θέλαμε να συνεχίσει να παραμείνει όπως είναι στις ψυχές και στις καρδιές μας. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω ότι σε αυτό το θέμα που αναφερθήκατε είναι κάτι που σας φοβίζει η πώληση της εταιρείας που ακούγεται τόσο πολύ τελευταία. Ένα επαγγελματία του χώρου μας, ο οποίος κάνει σωστά τη δουλειά του και θα μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν τον φοβίζει. Παντότε προκλήσεις υπήρχαν. Υπάρχουν και θα υπάρχουν. Τα πράγματα τώρα είναι πολύ πιο απλά, τουλάχιστον για το επιτελείο το δικό μας. Έχουμε εμπειρία, έχουμε τεχνογνωσία, έχουμε γνώσεις και είμαστε έτοιμοι οποιαδήποτε πρόκληση να την αντιμετωπίσουμε. Ταυτόχρονα θέλω να πω ότι οι ανάγκες του κόσμου υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αυτές τις ανάγκες εμείς εκπροσωπούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 25 χρόνια εγώ αυτό κάνω, αυτό έκανα και αυτό πρόκειται να κάνω. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Ούτε οι ανάγκες του κόσμου πρόκειται να αλλάξουν, ούτε η προοπτική από ένα επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο ποτέ πρόκειται να στερηθεί. Άρα λοιπόν, όποιες προκλήσεις και αν έρθει η ώρα να αντιμετωπίσουμε, θα είμαστε κοντά στην εταιρεία μας, αλλά πάνω απ' όλα θα είμαστε κοντά στο θεσμό, κοντά στον πελάτη μας και κοντά στα συμφέροντα τα οποία εκπροσωπούμε του πελάτη μας όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω λοιπόν ότι μόνο ευκαιρίες θα υπάρξουν και ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διάθεση και όρεξη για δουλειά δεν έχουν να φοβηθούν ποτέ τίποτα. Προκλήσεις είχαμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν,
προκλήσεις έχουν αντιμετωπίσει και άλλοι επαγγελματίες οι οποίοι βρίσκονται σε άλλες εταιρείες και βρίσκονται και οπουδήποτε αλλού. Οι άξιοι, αυτοί οι οποίοι έχουν όρεξη για δουλειά και αυτοί που έχουν όραμα και διάθεση, δεν χάνονται ποτέ. Ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν προκύψει. Όμως είμαι βέβαιος ότι αυτή η εταιρεία έχει λαμπρό μέλλον, όπως είχε παρελθόν και εξαιρετικό παρόν, και όλα θα κυλήσουν πάρα πολύ καλά και θα έχουμε πάλι μια δημιουργική περίοδο ξεχωριστή, όπου θα ανοίξει ένα κεφάλαιο με όποιο τρόπο ανοίξει και θα κάνουμε ό,τι κάναμε με τον τρόπο που το κάναμε και με τις επιτυχίες που είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Πώς υποστηρίζετε εσείς τους ασφαλιστικούς συμβούλους? Αυτό θα ήθελα να πω ότι είναι κάτι το οποίο στο γραφείο μας βρίσκεται σε πολύ ψηλό επίπεδο. Από τη στιγμή λοιπόν που ξεκινήσει ένας επαγγελματίας κοντά μας, για μας είναι ιερή υποχρέωση να πετύχει. Αυτό δεν γίνεται όμως με τα λόγια, γίνεται μόνο με τα έργα. Εμείς είμαστε κοντά τους και στο ξεκίνημά τους είμαστε δίπλα τους μέχρι να ανοίξουν τα φτερά τους. Όλοι μας ανεξαρτήτως βαθμίδας και ανεξαρτήτως που βρισκόμαστε, υπηρετούμε τον ασφαλιστικό σύμβουλο και ειδικότερα τον νέο ασφαλιστικό σύμβουλο. Είμαστε κοντά του. Θέλω να πω ότι τα παιδιά που βρίσκονται στις θέσεις του management, όπως ακριβώς και εγώ ο ίδιος, βρισκόμαστε στην αγορά. Στο δικό μας το γραφείο δεν είμαστε στρατηγοί, στο δικό μας το γραφείο είμαστε λοχαγοί. Βρισκόμαστε μαζί τους στο ξεκίνημά τους, είμαστε δίπλα τους, κάνοντας πάρα πολλά ραντεβού μαζί τους μέχρι να πάρουν τις σωστές βάσεις, τις σωστές αρχές, μέχρι να μπορούν να διερευνούν σωστά τις ανάγκες του πελάτη, που για μας στο γραφείο μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ταυτόχρονα να μπορούν να υπηρετούν αυτές τις ανάγκες, να τις κάνουν σωστά σέρβις και να έχουν τη δυνατότητα να στέκονται αξιοπρεπέστατα μπροστά του. Πρέπει λοιπόν να είμαστε κοντά. Πρέπει να είμαστε δίπλα και είναι κάτι το οποίο στο γραφείο μας το έχουμε εξειδικευμένα, να το πω διαφορετικά, πράξη, και είναι κάτι μοναδικό και είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι μου μπει κάποιος εδώ να μην υποστηριχθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε κοντά του. Αν να πέσει κάποιος, πρώτα θα πέσουμε εμείς και μετά εκείνος. Δεν προτιμούμε να πέσει κανένας. Βέβαια, θέλω να πω και το τονίζω και το αναφέρω ότι η δουλειά αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τους μάνατζερ του γραφείου μου, όπως και να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους μάνατζερ της εταιρείας μου, αλλά και όλης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, όπου για να βγουν επαγγελματίες ασφαλιστικοί σύμβουλοι, δίνουν όλη αυτόν τον αγώνα. Κλείνοντας αυτή την πολύ όμορφη συνέντευξη και συζήτηση που είχαμε σήμερα εδώ, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε μέσω του nextdeal.gr στους ασφαλιστές της εθνικής ασφαλιστικής, αλλά και στην ασφαλιστική αγορά γενικότερα? Το μήνυμα που στέλνω είναι ότι βρισκόμαστε στο μορφότερο επάγγελμα. Γιατί το μορφότερο επάγγελμα έχει να κάνει με την στήριξη και τη βοήθεια την οποία προσφέρουμε και ταυτόχρονα την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Είμαστε όμως στο μορφότερο επάγγελμα γιατί κάποιος εδώ μπορεί να κατακτήσει τον όνειρά του, κάποιος μπορεί να έρθει εδώ και να δημιουργήσει, κάποιος μπορεί να βρεθεί κοντά και να κερδίσει μέσα από αυτή τη δουλειά, να δημιουργήσει μια πολύ όμορφη οικογένεια, να δημιουργήσει μια πολύ όμορφη επαγγελματική οικογένεια όπως είμαστε εδώ, να κάνει το όνειρά του πραγματικότητα. Βέβαια, δεν είναι για όλους. Και το τονίζω. Αλλά αυτή είναι η ομορφιά. Ότι δεν είναι για όλους. Και επειδή λοιπόν δεν είναι για όλους, είναι για λίγους και εκλεκτούς. Έτσι θέλω λοιπόν να αισθάνονται οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά μας, έτσι θέλω να αισθάνονται οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εθνική ασφαλιστική και έτσι πιστεύω πρέπει να αισθάνονται οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή την αγορά. Είμαστε λίγοι, είμαστε εκλεκτοί, είμαστε ξεχωριστοί, είμαστε μοναδικοί, εκπροσωπούμε ξεχωριστά συμφέροντα πάνω απ' όλα του πελάτη και σε αυτή τη χρονική στιγμή, όπου λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να στηρίξουν και να βοηθήσουν τον κόσμο γύρω μας, εμείς ερχόμαστε και απλόχερα δίνουμε τη βοήθειά μας, μεταλαμβαδεύουμε τις γνώσεις μας, εκπαιδεύουμε τον κόσμο να ενταχθεί στην ιδιωτική ασφάλιση. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι δίνουμε τη δυνατότητα σε πολύ δύσκολες χρονικές στιγμές να έχουν ένα καλύτερο παρόν, ένα καλύτερο αύριο και να κοιτάζουν τα παιδιά τους και να ξέρουν ότι έχουν πάρει μια σωστή απόφαση όταν έχουν έρθει στην οικογένεια της ιδιωτικής ασφάλισης. Αυτό λοιπόν το κυρίαρχο μήνυμα και θέλω να αισθάνονται όλοι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι που βρίσκονται σε αυτήν την πλευρά και σε αυτό το μετερίζει, υπηρετώντας το όλα αυτά τα χρόνια. Και εγώ αντλώ δύναμη και πραγματικά θέλω να πω ότι από τον καθένα ασφαλιστικό σύμβουλο που συναντάω όλα αυτά τα χρόνια, από όποια πλευρά και αν βρίσκεται, ανταλλάσσω απόψεις, παίρνω μηνύματα, γιατί είναι το σημαντικότερο απ' όλα ότι εμείς οι άνθρωποι που βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο θα πρέπει να είμαστε ένα, θα πρέπει να είμαστε κοντά. Από τον καθένα έχουμε να μάθουμε λοιπόν και χαίρομαι πραγματικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που καθημερινά συναντώ ανεξαρτήτως εταιρείας, που βρίσκονται μπροστά στον πελάτη, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Για μένα είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Κύριε Αδαμάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πολύ.